Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Θερμού με τον Γιάννη Μαλιού. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα δύο καλεσμένοι, δύο πρόεδροι κομμάτων, μικρά κόμματα φυσικά, που ίσως τα μεγάλα δίκτυα δεν έχουν, θα λέγαμε, τη διάθεση να τους προβάλλουν όπως πρέπει, γιατί η δημοκρατία έχουμε κακώς. Για μένα δεν προβάλλουν τα μικρά κόμματα, έχουν θέση και έχουν φυσικά άποψη. Είναι ο κύριος Κραδιώτης και ο κύριος Τζίμερος. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω φυσικά πρώτα κύριε Τσίμερος με εσάς, γιατί θα έλεγα ότι έχουμε εξελίξεις γύρω μας, ειδικά στη Γερμανία, που έχουμε αλλαγές και τα άλλα εκεί. Σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες έχουν κερδίσει εκλογές. Θέλω να δούμε το βίντεο και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάζουμε αν αλλάζει πραγματικά, αν αλλάζει τίποτα στην Ευρώπη μετά την νίκη των σοσιαλιστές και Γερμανία. Να δούμε το βίντεο. Με τον αέρα του νικητή της αναμέτρησης για την καγκελαρία, ύστερα από μια εκλογική βραδιά θρίλερ, ο Όλαφ Σόλτς δήλωσε πως οι ψηφοφόροι είπαν στους συντηρητικούς πως πρέπει να πάνε στην αντιπολίτευση και πως έχει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών απέσπασε το 25,7 των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του Άρμιν Λάσετ ακολουθεί με μικρή διαφορά, συγκεντρώνοντας το 24,1% των ψήφων. Και οι δύο δηλώνουν πως διεκδικούν την ηγεσία της χώρας. Ο δρόμος για το σχηματισμό κυβέρνησης δεν προβλέπεται να είναι ούτε εύκολος ούτε σύντομος. Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου που κάνουν λόγο για μια παρτίδα πόκερ που μόλις ξεκινά. Για το στρατόπεδο των Χριστιανοδημοκρατών, όπου επί 16 χρόνια η πρωτοκαθεδρία της Άγγελα Μέρκελ ήταν αδιαπραγμάτευτη, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, καθώς το κόμμα κατέγραψε το χειρότερο ποσοστό του κάτω από 30% στην 70χρονη ιστορία του. Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert. Und es muss ein Bundeskanzler sein für alle, die in Deutschland leben. Οι πράσινοι συγκέντρωσαν το 14,8% των ψήφων, το υψηλότερο μέχρι στιγμής ποσοστό τους, ωστόσο κατώτερο των προσδοκιών τους. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Ρόλο ρυθμιστή αναμένεται να έχει το κόμμα των Φιλελευθέρων που έλαβε το 11,5%. Die Parteien der großen Koalition dagegen haben in der Summe nicht gegenüber der letzten Wahl gewonnen. Und deshalb kann es in Deutschland kein weiter so geben. Jetzt ist die Zeit für einen neuen Aufbruch. Το ακροδεξίο κόμμα AfD έπεσε στο 10,3% από το σχεδόν 13% που είχε κερδίσει το 2017. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά με ποιον θα ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω επειδή έχω την ευκαιρία έτσι να διαχειρίζω την εκπομπή μαζί με τον, με τον κύριο Παρήλω τη Νέα Δεξιά, γιατί είχαμε ξαναβγεί με τον κύριο Τζίμερο, δεν υπάρχει καμία παραξήγηση. Θα ήθελα, ο κύριε Κρεδιώτη, αλλάζει τίποτα η Γερμανία, στην πολιτική Γερμανία, επειδή άλλαξε το κόμμα, άλλαξε η κυβέρνηση. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Προφανώς δεν ακούει, θα δούμε. Κύριε Τζίμερο, συνεχίζω μαζί σα. Τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αν στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση μεταξύ πρασίνων και φιλελευθέρων και φυσικά σοσιαλιστές εκεί. Αλλάζει η Γερμανία, η οικονομική πολιτική, μιλάμε πάντα. Όχι, δεν αλλάζει. Οι διαφορές που έχουν τα δύο κόμματα, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, είναι πολύ μικρότερες από αυτές που είχε το Πασόκ του Βενιζέλου και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά στην συγκυβέρνηση. Να σημειώσω ότι το εκλογικό σύστημα της Γερμανίας είναι ένα είδος απλής αναλογικής. Δεν είναι ακριβώς απλή αναλογική, αλλά είναι πολύ κοντά στην απλή αναλογική και έτσι υποχρεώνει τα κόμματα να δημιουργούν συνεργασίες και αυτό αποκλείει από το πολιτικό σκηνικό τις ακρότητες που έχουν κόμματα όπως στην Ελλάδα που μπορούν να λένε απίθανα πράγματα ξέροντας ότι ποτέ δεν θα κληθούν να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή θυμάστε οι πράσινοι όταν συμμετείχαν στο κυβερνητικό συνασπισμό με τον Γιώσκα Φίσερ τότε για πότε προσγειώθηκαν και έγιναν ρεαλιστές. Στην πραγματικότητα αυτό που αλλάζει
είναι η διάθεση των Γερμανών και η έλλειψη μιας προσωπικότητας σαν την Μέρκελ, η οποία είχε την άνεση να παίρνει τηλέφωνο τους ηγέτες του κόσμου, να την ακούν, να τη σέβονται και να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ρυθμίζει επί το υπιότερον τις εξελίξεις στην παγκόσμια σκηνή. Η Μέρκελ ήταν μία διαχειρίστρια, δεν ήταν μία οραματίστρια πολιτικός. Κατάφερε να μειώσει... Ο Χέλμουντ Κόλ φυσικά, ήταν διάδοχος και έχει τη σχολή Χέλμουντ Κόλ. Τη σχολή Χέλμουντ Κόλ, ο Κόλ ας πούμε πιστώνεται με τη συνένωση των Γερμανιών. Δύσκολα θα θυμηθούμε κάτι σημαντικό για την Αγγέλα Μέρκελ πέρα από την διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την κρίση της εισβολής στην Ευρώπη που κάποιοι κακώς την ονομάζουν μεταναστευτικό, την κρίση του κορονοϊού. Τα πήγε καλά στην οικονομία, χωρίς όμως να δώσει ένα όραμα στους Γερμανούς, ακόμα και στον τομέα που υποτίθεται ήταν ο δικός της, δηλαδή στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Η Γερμανία είναι μια χώρα με υψηλό αποτύπωμα, ενεργειακό αποτύπωμα άνθρακα. Κατάργησε την προοπτική των πυρηνικών εργοστασίων σε μια νύχτα με μια της απόφαση. Πλην όμως δυσκολεύεται να οδηγήσει τη Γερμανία στη νέα εποχή, διότι ακριβώς αυτή η πολιτική της διαχείρισης έκανε τη Γερμανία να υστερεί πολύ σε δίκτυα στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Κύριε Καλενδιώτη, έχουμε τον κύριο Καλενδιώτη μαζί. Κύριε Καλενδιώτη, ένα σχόλιο. Αλλάζει η πολιτική της Γερμανίας, την ίδια ερώτηση θα κάνω φυσικά. Μιλάμε για την οικονομική πολιτική με την αλλαγή σκητάλ. Κοιτάξτε, οι γερμανικές ηγεσίες, αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται πρωτίστως και καλά κάνουν, είναι για την ευημερία των πολιτών τους. Και αυτό σε έναν μεγάλο βαθμό είχαν κατά νου και όταν έκαναν την διαχείριση του δικού μας του χρέους. Δηλαδή αυτό που έλεγαν στους πολίτες τους ήταν γιατί να σας δανείσουμε, να σας δίνουμε χρήματα για να δίνετε μεγάλους μισθούς και συντάξεις, τα οποία θα τα αφαιρέσουμε από δικούς μας προπολογισμούς, από δικά μας ταμεία. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτα ιδιαίτερα, γιατί ακριβώς θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική της διαχείρισης, την οποία ακολούθησε και η κυρία Μέρκελ, την οποία την περιγράψω πάρα πολύ σωστά ο Θάνος. Γιάννη Μάλιο. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερο, πιστεύετε ότι ιτήθηκε η δεξιά στην Γερμανία, το εκλογικό σώμα δηλαδή επέλεξε σοσιαλιστές και πράσινους να κυβερνήσουν και φυσικά και τους φιλελεύθερους. Πιστεύετε ότι ιτήθηκε η δεξιά πολιτική της κυρίας Μέρκελ? Θεωρώ ότι το κόμμα της κυρίας Μέρκελ έχασε επειδή η κυρία Μέρκελ δεν δήλωσε ότι θα είναι υποψήφια. Δηλαδή, αν ήταν η Μέρκελ υποψήφια, θα κέρδιζε το κόμμα της. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά στη Γερμανία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά σχεδόν. Καλλιτέχνη, υπάρχει πρόσωπα, βέβαια. Χώρα της Ευρώπης. Η πραγματική αριστερά είναι οι Die Linke, οι οποίοι πήραν ένα 5%. Επιβεβαιώνεται ο νόμος. Μεγάλη χαμένη ήταν. Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Τσιπόλα ότι το ποσοστό των ανοήτων σε όλες τις χώρες είναι περίπου το ίδιο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο εμάς τους Έλληνες να μας κάνει να ζητοκραυγάζουμε, ας πούμε, ή να φοράμε πλερέζες. Η γερμανική πολιτική θα είναι η ίδια. Και θα έλεγα ότι συνεχίζεται μια πολιτική διαχείρισης κυρίως εντάσεως επικοινωνιακών εντυπώσεων. Δηλαδή η Γερμανία διαχειρίστηκε το ελληνικό πρόβλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ίδια τη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι για να το λύσει πραγματικά. Μην ξεχνάμε, να κύριε. Επιτρέψτε μου, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ξεχνάμε εύκολα στην Ελλάδα. Να θυμηθούμε ορισμένες απαιτήσεις του πρώτου μνημονίου, οι οποίες ουδέποτε εκπληρώθηκαν, ικανοποιήθηκαν από την ελληνική πλευρά. Έλεγε, ας πούμε, το πρώτο μνημόνιο, δεν έχετε διαφθορά. Δεν έχετε διαφθορά στην εφορία. Γιατί δεν παίρνετε 200 πόθεν έσχες εφοριακών και της πολεοδομίας και των τελωνίων δειγματοληπτικά κάθε χρόνο. Να τους βάζετε όλους σε μια κληροτίδα και να τραβάτε 200 πόθεν έσχες να τα ψάχνετε. Αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν το έκανε καμία κυβέρνηση. Και μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά προαπαιτούμενα που κάθε φορά διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα πρέπει και αυτά τα προαπαιτούμενα να γίνουν και τα άλλα να γίνουν για να πάρουμε τη δόση. Πήραμε τελικά όλες τις δόσεις, δεν τηρήσαμε κανένα προαπαιτούμενο και σήμερα είμαστε με 236% χρέος επί του ΑΕΠ, ενώ όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ήμασταν με 125. Η Γερμανία βεβαίως μια χαρά τα βόλεψε με τις τράπεζές της, ξεστοκάραν τα ελληνικά σαπάκια, τα πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Αυτό όμως δεν είναι λύση του προβλήματος. Είναι κρύψιμο κάτω από το χαλί. Και πολλά προβλήματα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρυφτήκαν κάτω από το χαλί στη διάρκεια της καγκελαρίας της κυρίας Μέρκελ. Κύριε Γραναδιώτη, εδώ επιμένω. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούλτς ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Μέρκελ, αλλά σημαίνει ότι έχει γνώσεις αυτά που έχει περάσει κάποιες χώρες, όπως η χώρα μας για τα μνημόνια. Και μην ξεχνάμε ότι είχατε πει ότι δεν αλλάζει. Δεν πιστεύετε ότι θα αλλάξει η ρότα η Γερμανία για την οικονομική πολιτική προς τα έξω τουλάχιστον. Έχουμε και στην Πορτογαλία, χάσανε οι σοσιαλιστές, κέρδισαν κέντρια δεξιοί και κέρδισαν τις εκλογές. Άρα έχουμε αναταραχές στην Ευρώπη, κύριε Καναδιώτη. Πιστεύετε ότι κάθε χώρα τραβάει τις δεξιές. Δεν το πιστεύω, δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Η Γερμανία ακολουθεί ακριβώς την ίδια ρότα, με κύριο γνώμονα την ευημερία των πολιτών της και το να κρατάει γερά το τιμόνι, έτσι όπως εκείνη πιστεύει ότι το κρατάει σε σχέση με την χάραξη κυρίως της οικονομικής αλλά και όχι μόνο πολιτικής. Για παράδειγμα, δυστυχώς η Γερμανία παίζει μεγάλο ρόλο και στην τραγελαφική και αυτοκτονική πολιτική για την ελαφροεισβολή την οποία έχουμε στην Ευρώπη. Απλά θα θυμίσω κάτι που το είχα γράψει πολλές φορές. Ήταν κάτι που είχε πει ένα μεγάλο στέλεχος ενός γερμανικού κολοσσού στον τύπο, σε έναν φίλο μου δημοσιογράφο, ότι το ανέκδοτο που έλεγαν οι Γερμανοί όταν ξεκίνησε η κρίση, οι αστειευόμενοι μεταξύ τους, οι ελίτ, δηλαδή διπλωμάτες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, ήταν ότι τα κεφάλια και τα τραπεζικά εμβάσματα δεν μπορούν να πάθουν κρυοπαγήματα στη Ρωσία. Το ανέκδοτο αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει στην ουσία ότι με το χρήμα πλέον έχουν μια κυριαρχία πάνω στην Ευρώπη, πάνω σε πάρα πολλές πτυχές της πολιτικής στην οποία την καθορίζουν, και αυτό θα εξακολουθήσουν να κάνουν. Απ' την άλλη, βεβαίως, η Γερμανία έχει αδυναμίες, ακριβώς επειδή, όπως είπε ο Θάνος Τζιμός προηγουμένως, λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένας οργανωτικός πολιτικός. Έχει ελλείψεις σε βασικά πράγματα που θα την έκαναν υπερδυναμία. Για παράδειγμα, δεν έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Ενώ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και πολιτές όπλων, οι δικές της οι ένοπλες δυνάμεις, θα μπορούσε να πει και ένας, είναι σκιώδεις συγκρινόμενες ακόμα και με τις ελληνικές. Έχουμε πολύ μεγαλύτερο και ισχυρότερο στρατό ένοπλες δυνάμεις από τη Γερμανία. Από αυτό έχει ένα ρόλο μεγάλο στην παγκόσμια σκακέρα, εάν θέλεις να έχεις βάρος. Είναι μεγάλη κεφαλαιοχική δύναμη, είναι πολιτική δύναμη μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι υπερδύναμη και νομίζω ότι και κανείς δεν θα ήθελε να ξαναγίνει. Γιάννη, μάλλον παιδί, έχουμε ένα. Πριν πάμε στα. Αυτή θα λέγαω συνεργασία με τα δύο κόμματα, μια δεξιά και το Δημοκρατία ξανά. Θα το αφήσουμε στο τέλος για να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Θέλουμε να πάμε λίγο στην πανδημία, Γιάννη, και τα ενδοσοκικά. Θα ξεκινήσει. Να κάνω μια ιδεολογική ερώτηση λίγο και μια διευκρινιστική στον κύριο Τζίμερο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Οι δεξιές και αριστερές πολιτικές υπάρχουν. Υπάρχουν από τη μια τα λεφτά μπορεί να τα δίνεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και να μεγαλώνεις τις επιχειρήσεις, και από την άλλη μπορεί να τη δίνεις σε μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές και να δημιουργήσεις έτσι πλούτο. Το θέμα είναι αν υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί η Γερμανία μιλάνε τώρα, εντάξει. Γι' αυτό θέλω να με διευκρινίσει ο κύριος. Γιατί η Γερμανία μιλάνε, δεν αλλάζει η πολιτική η Γερμανία. Ναι, για τη Γερμανία, ναι. Οπότε ποια πολιτική πιστεύετε ότι ακολουθήσουμε? Αυτό το αφήγημα για τα λεφτά που δίνει στους μεγάλους ομίλους από τη μια, ενώ από την άλλη μπορεί να τα δώσει το λαό, υπάρχει μόνο στα κλασικά εικονογραφημένα της αριστερίστικης παιδικής μυθολογίας, στα παιδικά καρτούν. Δηλαδή πάνω από 10 χρονών δεν υπάρχει κανένας να αναγνωρίζει ότι αυτό το αφήγημα έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, όταν ο Γκέρχαρντ Στρέντερ, ο οποίος έχει ξεχαστεί κάπως, έβαλε τις βάσεις του σημερινού οικονομικού θαύματος, μην ξεχνάμε ότι ενώθηκαν οι δύο Γερμανίες με ένα τεράστιο δυσβάσταχτο κόστος για τη Δυτική Γερμανία, που όμως το επομίστηκαν αγόγιστα οι Γερμανοί πολίτες. Όταν λοιπόν ο Σρέντερ έβαλε τις βάσεις αυτού του θαύματος, κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να τα βρουν και να δεχθούν καθήλωση των μισθών τους για 20 χρόνια. Ποιος θα το δεχόταν αυτό στην Ελλάδα? Όταν στη Γερμανία συνεδριάζουν η IG Metall, η οποία είναι το ισχυρότερο συνδικάτο
στην Ευρώπη σχεδόν της χαλιβουργίας με τους ας πούμε επιχειρηματίες, τους κεφαλαιούχους, τους καπιταλιστές όπως τα έλεγαν οι αριστεροί, καταλήγουν πάντα σε συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων. Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο στη Γερμανία είναι ανύπαρκτες. Όλοι λοιπόν έχουν καταλάβει, γιατί λέμε ότι η Γερμανία έχει το χρήμα. Πού το βρήκε το χρήμα? Η Γερμανία παρήγαγε χρήματα επειδή παρήγαγε προϊόντα. Όλοι έχουν καταλάβει ότι το κέρδος σε μια χώρα είναι να υπάρχει παραγωγή. Και την παραγωγή τη στείνει αυτός ο οποίος θα πάρει το ρίσκο, θα έχει την ιδέα, θα καθίσει να οργανώσει το εργοστάσιο, τις αγορές. Αυτός στην Ελλάδα δαιμονοποιείται. Είναι αυτός που πίνει δήθεν το αίμα του λαού. Ενώ στη Γερμανία θεωρείται αξιοσέβαστος και σε όλες τις δυτικές χώρες αυτός ο οποίος βάζει λεφτά, ιδέες για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας είναι αξιοσέβαστος. Δεν είναι τυχαίο ότι το 70% των Γερμανών σήμερα δηλώνουν ικανοποιημένοι από την οικονομική τους κατάσταση. Φανταστείτε να κάναμε ένα τέτοιο γκάλωπ στην Ελλάδα. Αυτό προήλθε από τη σταθερότητα ακριβώς της έλλειψης αριστερής και δεξιάς πολιτικής έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε στην αλαγκρέκα μυθολογία. Κύριε Κρανιδιώτης, δεν ξέρω αν σχετικά με τον ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε, τα συνδικάτα και οι διάφοροι φορείς της συνδικαλιστικής αριστερίλας, το μόνο που έχουν παράξει είναι σκουπίδια, fake volant, πεταμένα πανό και βεβαίως και πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα από την καθυστέρηση την τεράστια που παρατηρείται στην κυκλοφορία όταν αυτοί οι τύποι κάνουν τις πορείες τους, ξέρετε, 20, 30, 40, 50 άτομα να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει το παραμικρό στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε και το κωμικοτραγικό, αν θέλετε, ότι όποιες μεγάλες κατακτήσεις είχε ποτέ ο κόσμος εργασίας να τα έχει πάρει επί δεξιά. Άμα θυμίσω ότι πότε καθιερώθηκε το 8ωρο, οι πληρωμένες διακοπές, απαγορεύτηκε η παιδική εργασία και πότε εξοπλίστηκε το ΙΚΑ που ιδρύθηκε το 1934 με πρώτο διοικητή τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πότε όμως εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες, στην αριστερά παθαίνουν αναφυλαξία αν δεν πάθουν κανένα κεφαλικό. Το έκανε ο Ιωάννης Μεταξάς. Λοιπόν, θέλω να πω πάρα πολύ απλά ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πλούτο είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Θάνος προηγουμένως. Είναι οι δημιουργικοί άνθρωποι, οι τολμηροί, οι οποίοι θα βάλουν χρήματα, θα βάλουν ιδέες, θα δημιουργήσουν παραγωγή. Δηλαδή η κολοσσή, η γερμανική, η βιομηχανική, στην αυτοκίνητο βιομηχανία για παράδειγμα, είναι προϊόντα θαυμαστών και τολμηρών μυαλών. Δεν τα παρήγαγαν αυτό το θαύμα, αν θέλετε το τεχνολογικό που έκαναν και το παραγωγικό θαύμα, δεν το έκαναν κάποιοι αριστεροί συνδικαλιστές. Το έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, αυτών των εταιριών, οι οποίες δημιούργησαν αυτό τον πλούτο, ώστε σήμερα το 70%, όπως είπε ο Θάνος, να δηλώνουν ικανοποιημένοι. Μάλιστα. Επειδή περνάει ο χρόνος, θέλω να πάμε σε δύο θέματα πριν πάμε στα δικά σας τα κομματικά. Ένα, φυσικά θα ξεκινήσω, Γιάννη, με την πανδημία. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Τζίμερ. Πώς πάμε? Βλέπω ότι ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Έχουμε κρούσματα, υπάρχουν ανησυχίες. Πιστεύετε ότι θα έχουμε παρατράγωτο το χειμώνα αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος? Ναι, βεβαίως θα έχουμε. Φυσικά θα έχουμε. Διότι η πανδημία είναι κάτι στο οποίο πηγαίνουμε ψάχνοντας. Δεν ξέρουμε τι μεταλλάξεις μπορεί να προκύψουν, δεν ξέρουμε τι ιδιότητες θα έχουν αυτές οι μεταλλάξεις. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους άλλους είναι να εμβολιαστούμε. Αναγνωρίζω ότι η κυβέρνηση έκανε πολλά επικοινωνιακά λάθη μετά την πρώτη επιτυχημένη περίοδο διαχείρισης, διότι έκανε lockdown τα οποία δεν τα τηρούσε κανένας από τους κομματικούς. Μόνο εμείς ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Οι διαδηλωτές αλωνίζαν διαμαρτυρόμενοι για το Κουφοντίνα, ξέρω εγώ, για τα πανεπιστήμια. Θυμηθείτε τις εκατοντάδες πορείες που γίναν τότε επί lockdown. Επίσης, απέκρυψε από τους πολίτες τις παρενέργειες των εμβολίων στις πρώτες φάσεις που άρχισαν να καταγράφονται. Γενικώς, θα βαθμολογούσα με πολύ χαμηλό βαθμό την επικοινωνιακή της πολιτική και τη διαχείριση. Η ουσία όμως είναι ότι το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις λιγότερες πιθανότητες να πάθουμε κάτι. Διότι το ότι ζούμε είναι θέμα πιθανοτήτων. Από την πρώτη μέρα που γεννιέμαστε, από την πρώτη ώρα της σύλληψης, παίζουμε με τις πιθανότητες. Θα ζήσουμε, δεν θα ζήσουμε.
Υπάρχουν πιθανότητες να σε χτυπήσει κεραυνός, να πάθεις μια κακιά αρρώστια, να πέσει μετεωρίτη στο κεφάλι σου. Οι πιθανότητες λοιπόν να πάθεις κάτι κάνοντας το εμβόλιο είναι πολύ, μα πάρα πολύ μικρότερες από τις πιθανότητες να πάθεις κάτι μη κάνοντας το εμβόλιο, εκτεθειμένος στις διάφορες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Είναι τόσο απλό. Κύριε Γρανιώτη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έκανε πάρα πολλά λάθη. Αλλά υπάρχει τώρα πλέον ένας αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος δημιουργεί πραγματικά μεγάλα ερωτηματικά για το πώς θα είναι ο χειμώνας. Και αυτό είναι το μεγάλο ποσοστό των ανεμβολίαστων, το οποίο οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ακριβώς οι αντιφατικές πολιτικές και τα επικοινωνιακά λάθη τα οποία έκανε η κυβέρνηση. Και από την άλλη, βεβαίως, ένας εσμός από απατεώνες και αδίστακτους σπεκουλαδόρους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το φόβο των ανθρώπων. Εγώ, όπως ξέρετε, νόσησα, όπως νόσησε η γυναίκα μου και ο αδερφός μου. Ενώ είχα προγραμματίσει τον εμβολιαστό, θυμάμαι 13 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, γιατί τότε ήταν η σειρά της ηλικίας μου, στις αρχές Απριλίου νόσησε. Οπότε μιλάω για κάτι το οποίο το γνώρισα, το είδα κατάματα, είδα την ταλαιπωρία των ανθρώπων μαζί με την δική μου και των ανθρώπων που αγαπώ και πραγματικά με εξοργίζει η ανησυχότητα και το αδίστακτο και κλιματική δόλος, γιατί πρόκειται για κλιματικό δόλο και όχι αμέλεια αυτών που καλλιεργούν φόβους στους ανθρώπους και προσπαθούν από εκεί να αποσπάσουν ψήφους. Εγώ λοιπόν θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι ακριβώς επειδή οι πιθανότητες να πάθει ο άνθρωπος κάτι είναι πολύ μεγαλύτερη από την ασθένεια και όχι από το εμβόλιο, να συμβουλευτούν αν έχουν οποιοδήποτε φόβους, οποιοδήποτε ερωτήματα, αμφιβολίες, να μιλήσουν με τον γιατρό τους, να μιλήσουν με τους μάχημους γιατρούς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την αρρώστια καθημερινά και δίνουν αγώνα. Και μετά, αφού λύσουν αυτές τις απορίες, να κάνουν αυτό που είναι το σωστό για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, όσους αγαπούν, αλλά και τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν να εμβολιαστούν όλοι. Γιατί είναι πολύ λιγότερες οι πιθανότητες να πάθουν κάτι. Αλλά τα εμβόλια είναι το μονόδρομο. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απολύτως λάθος το να διατάζει η κυβέρνηση lockdown και να καθιστά, ας πούμε, τους καταστηματάρχες που ασχολούνται με την εστίαση, αστυνόμους να δουν ποιος έχει εμβόλιο, ποιος δεν έχει, να ελέγχουν πιστοποιητικά, να διώχνουν όποιους είναι στο μαγαζί τους και δεν πληρούν τα πιστοποιητικά. Δηλαδή, το τι θα κάνει ο καθένας στο μαγαζί του είναι δικό του θέμα. Εάν η αστυνομία θέλει να ελέγξει, να πάει να ελέγξει, να επιβάλλει πρόστιμα, να κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί όμως συνεχώς να ορίζει lockdown ή mini lockdown σε χώρες, σε περιοχές οι οποίες έχουν εμβολιαστεί σε μεγάλο βαθμό και να κλείνει μέσα στο σπίτι ή να καταργεί τη δυνατότητα ενός επαγγελματία να έχει εισόδημα επειδή κάποιοι φέρονται με έναν τρόπο ανεύθυνο ή επειδή η ίδια δεν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που εξαγγέλει και που δήθεν επιβάλλει. Γιάννη, που θα πάρω στο σκητάλι για τα λειτουργικά, εσύ θα συντήσεις την κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσεις τίποτα σχετικά με την πανδημία. Για την πανδημία, νομίζω ότι το έχουμε κλείσει το θέμα. Και ο κ. Τζίμερος. Λίγο δυνατά, Γιάννη. Λέω ότι το έχουμε κλείσει το θέμα. Γιάννη, ανάλαβε εσύ τη συντήρηση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω γιατί στα εθνικά θέματα είναι ο κ. Κρανιδιώτης, γιατί έχει δύο, πιστεύω, εθνικιστικές θέσεις, αν έτσι... Καθόλου. Προσέξτε. Είναι η Δήμον. Η Δήμος που έλεγε κάποιος, ο Πρωθυπουργικός Σύμβουλος. Δηλαδή, ο Φαΐλος έχει μελετήσει πολύ περισσότερο αυτά τα θέματα, αλλά έχουμε ακριβώς τις ίδιες θέσεις. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τότε, λοιπόν. Γιάννη. Είναι ο πιο κατάλληλος για να σας απαντήσει. Γιάννη. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη το εξής. Πιστεύει ότι ο κύριος Ερντογάν θα ακολουθήσει μια πολιτική στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει μια κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, θα ακολουθήσει μια πολιτική πρόκλησης εκβιασμού και απειλών απέναντι στην ελληνική κοινωνία ή λόγω του ότι μπορεί να μας προστατεύσουν οι Αμερικάνοι από αυτή την πολιτική, δεν θα τον ακολουθήσει. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ακούστε. Πρώτα απ' όλα έχουμε από μόνοι μας επαρκή ισχύ για να μας φοβούνται οι Τούρκοι χωρίς να χρειάζεται να μας προστατεύσει κάποιος. Και να θυμάστε πάντοτε ότι το αποδεικνύουν οι Τούρκοι συνεχώς, οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες. Διαπρέπουν κατά εχμαλώτων, διαπρέπουν κατά γυναικοπαίδων, αντιπάλων οι οποίοι έχουν εσωτερικές συγκρούσεις,
Φανταστείτε ότι εμείς κάποτε στα όρια του εμφυλίου πολέμου, με τον πιο βαθύ εθνικό διχασμό, φτάσαμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 28-30 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Τόσο απήχε. Δηλαδή, οι στρατιώτες μας, όταν δεν είχε πολύ υγρασία εκεί στο οροπέδιο, έβλεπαν την Άγκυρα, έβλεπαν τους μιναρέτες και τα κτίρια. Λοιπόν, αυτό το λέω για να μην υπερτιμούμε τον αντίπαλο. Να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που είπα και φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αν είμαστε ενωμένοι. Στο σήμερα όμως, θα πω ότι η Αμερικανοτουρκική σύγκρουση εμάς μας ανοίγει μια μεγάλη ευκαιρία. Όπως και η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει ο Ερντογάν με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, το τι έχουν ανταλλάξει με τον πρόεδρο Σίση, με τους πρωθυπουργούς του Ισραήλ, όπως και με Αμερικανούς πολιτικούς, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μια ευκαιρία, διότι εμείς αποδεικνύομαστε ένας σταθερός συμμαχικός παράγοντας, οι Τούρκοι όχι. Οι Τούρκοι λοιπόν, γνωρίζοντας την ισχύ μας, γνωρίζοντας την αναβάθμιση, την αμυντική, η οποία γίνεται και θα συνεχίσει με την έλευση των Ραφάλ και άλλων οπλικών συστημάτων, και να πω και μια πραγματικότητα, ότι έχουμε μια στιβαρή στρατιωτική ηγεσία σήμερα υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, δεν πιστεύω ότι θα αποτολμήσουν να αντιδρούν. Απλά τι κάνουν κάθε φορά. Πιέζουν και δοκιμάζουν να δούμε το πώς θα αντιδράσουμε, και μόνο εάν θεωρήσουν ότι από την αντίδρασή μας ότι είμαστε μπόσικοι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ότι είμαστε υποχωρητικοί, ενδοτικοί και ότι δεν εκπέμπουμε με πιστικότητα και ειλικρίνεια το μήνυμα της αποτροπής, τότε μπορεί να κάνουν κάτι και η πρόκληση να μετατραπεί σε δεδελεσμένο. Και τι εννοώ όταν μιλάω για το μήνυμα της αποτροπής? Από την αποτροπή την απαρτίζουν κάποια πράγματα. Το ένα είναι η στρατιωτική ισχύ εκ των Ουκάνερ. Το άλλο είναι βεβαίως οι συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Αλλά το τρίτο και σημαντικότερο απ' όλα είναι να εκπέμπεις πιστικά το μήνυμα ότι αυτή την ισχύ θα τη χρησιμοποιήσει όταν περάσουν οι κόκκινες γραμμές. Όσο οι Τούρκοι θα αισθάνονται ότι αυτό από τη μεριά μας ισχύει, δεν θα τολμήσουν ποτέ τίποτα. Θα κάνουν παραβιάσεις κάθε τόσο, θα βάσουν στέλνουν κάποιο ερευνητικό που μπορεί ακόμα και εικονικές έρευνες να κάνει, απλά και μόνο για να δοκιμάζει το πώς θα αντιδράσουμε. Θα απειλεί λεκτικά με τον γνωστό τραμπούκικο και χειδαίο τρόπο τον οποίο έχει ο Τουρκισμός, γιατί ο Τουρκισμός είναι ένας πρωτοφασισμός που δεν υπήθηκε. Ακόμα είναι ο μπαμπάς του ναζισμού. Θα σας θυμίζω το περιστατικό στα γενέθλια του Χίτλερ το 1937-1938, αν θυμάμαι, που μπήκε η τουρκική αντιπροσωπεία. Όταν τους παρουσίασαν στον Χίτλερ, είπε εκείνος, «Α, λέει ο Μουσταφά και Μάλ, ο πρώτος σωματής είναι ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ». Οι ίδιοι Ναζί το έλεγαν αυτό. Λοιπόν, το ύφος τους και αυτό, η εκφορά του λόγου, ακόμα και στη λεπτομέρεια, έχει μια τραχύτητα, έναν τρόπο που θα έλεγα αλήτικο κιόλας, στον οποίο δεν χρειάζεται να απαντάμε εμείς το ίδιο ύφος, ούτε σημαίνει υποχωρητικότητα το να μην παρασυρώμαστε σε μια διελκυστίνδα ανταλλαγής ύβρεων. Αυτό που έκανε, για παράδειγμα, ο Νίκος Οδένδιας στην Άγκυρα την άλλη φορά και που σόκαρε τους Τούρκους πραγματικά, γιατί δεν είχαν συνηθίσει, απέδειξε ότι μπορείς με μια πολύ ωραία διπλωματική γλώσσα, σε άτογα αγγλικά ή γαλλικά, όποια γλώσσα μιλάει ο εκπρόσωπός μας καλύτερα, μπορείς να τους ρίξεις ένα κουβά παγωμένο νερό για να καταλάβουν ότι απέναντί τους είναι μια συγκροτημένη χώρα, ένας λαός που έχει ισχύ και είναι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσει. Κύριε Τζίμαρφ. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς θα υπενθυμίσω ακόμα μια φορά πως η ισχύ ενός κράτους παράγεται από το ίδιο. Μην περιμένουμε δηλαδή τον μεγάλο αδελφό, είτε λέγεται Γαλλία, είτε Γερμανία, είτε Αμερική, να έρθει να κάνει ντα τον εχθρό για λογαριασμό μας. Υπάρχουν συμφέροντα εκεί, δεν γίνεται αυτά. Η ισχύ μας είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πάρουμε πολλά μαθήματα από το Ισραήλ. Και βασίζεται στην οικονομική ισχύ. Δηλαδή, ένα κράτος, όταν είναι ζήτουλας με το ένα χέρι, δεν μπορεί το άλλο να είναι σε σχήμα γροθιάς και να απειλεί. Κύριε, έχουμε 15 λεπτά, μην ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ σωστά πολλές φορές ο Θάνος ο Τζίμερος, γι' αυτό αισθάνομαι πολλές φορές με έναν ωραίο τρόπο ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Την τεράστια. Θα πάμε στα δικά σας σιγά σιγά, κύριε Κυριακή. Και της παραγωγής, ώστε να μπορούμε πραγματικά να έχουμε και άμυνα, να έχουμε και διπλωματία, να έχουμε και κύρος. Διότι αν είσαι ανίσχυρος, αν είσαι ακριβώς επέτης, τότε πραγματικά δεν έχεις καμία ισχύ. Αυτό βασιστούμε τον αυτό μας. Αυτό είπε ο κύριος Τζίμερος και έχει δίκιο σε αυτό. Γιάννη, έχουμε 15 λεπτά να πάμε λίγο. Αφήσαμε τα κομματικά, τη χώρα μας εδώ και να δούμε τι γίνεται, Γιάννη. Ξεκίνα, Γιάννη. Ήθελα να ρωτήσω ακόμα μια ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, Μαρία, και να πούμε το εξής.
και στον κύριο Τζίμερο και στον κύριο Κρανιδιώτη και πρώτα τον κύριο Τζίμερο, εάν η Τουρκία ετοιμάζει το σουντικό τόξο με την άποψη ότι βλέπουμε ότι προσπαθεί να απαγορεύσει μερικές πολιτικές που είναι υπέρ της μουσουλμανικής αδελφότητας και βλέπουμε ότι προσπαθεί να πλησιάσει την Αίγυπτο. Γιατί παλιά ήθελε να δημιουργήσει ένα σουνητικό τόξο ανάμεσα στην Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία. Αν επιτρέπετε, ναι. Στην Αίγυπτο, αυτός ο οποίος έχει συντρίψει τη μουσουλμανική αδελφότητα και τον ηγέτη της, τον έκλεισε στη φυλακή όπου και πέθανε τον Μόση, είναι ακριβώς ο στρατηγός Σίση, ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κυριολεκτικά άρπαξε τη χώρα από τα μαλλιά στο χείλος της Αβύσσου, και ενώ είχε ξεκινήσει να γίνεται και γενοκτονία των χριστιανών, των Κοπτών, οι οποίοι είναι εκατομμύρια, κάποιοι παραδέχονται 8, άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και 20 εκατομμύρια, είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τη μουσουλμανική αδερφότητα και όσο υπάρχει στην ηγεσία ο στρατός υπό τον Σίση, με αυτές ακριβώς τις ορφές κατά την άποψή μας αντιλήψεις που συνδέονται και με θετικά με τα δικά μας τα συμφέροντα, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να μπορέσει να καταφέρει κάτι εκεί. Και άλλωστε να μην ξεχνάμε πάντοτε και να μην υποτιμούμε κάτι άλλο. Η Τουρκία μπορεί να θέλει να κάνει ένα τόξο, συγχωρέστε μου τη λαϊκή έκφραση, αλλά έχει εντός της ένα τεράστιο παλούκι, το οποίο λέγεται Κουρδικό Έθνος. Σωστά. Το οποίο διεκδικεί τα δικαιώματά του. Θα σας πω ότι όλες οι μεγάλες μητροπόλεις της Τουρκίας έχουν τεράστιες συμπαγείς κουρδικές κοινότητες. Η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει πολύ περισσότερους Κούρδους από όσο είναι σε πληθυσμό όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής μαζί και περισσότερους. 25 εκατομμύρια Κούρδοι στην Τουρκία, δεν είναι λίγοι. Ναι, βέβαια. Οι οποίοι είναι οργανωμένοι, έχουν εθνική συνείδηση. Δηλαδή, αν κανείς μπορεί να πιστώσει, μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει ως παιδική στο Κουρδικό Εργατικό Κόμμα και στον ηγέτη τον Αμπουλάχο Τσάλαν. Αυτό που όμως το κατάφερε, γιατί όλοι μιλούσαν για τους αντάρτες. Ξεχνούσαν όλοι όμως ότι παράλληλα με τους αντάρτες υπήρχαν σε όλη τη διασπορά. Γιατί υπάρχουν, το ΠΚΚ ελέγχει και τις μεγάλες κοινότητες στην Γερμανία και στο Βέλγιο και αλλού, από τις οποίες προσφορίζεται και χρήματα. Είχαν φροντιστήρια κουρδικής γλώσσας, οργανώσεις πολιτισμικές, οργανώσεις γυναικών και κατάφεραν να αναβιώσουν και την κουρδική γλώσσα, η οποία ακόμα και μέσα στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Κουρδιστάν, υπέφερε, κόντευε να χαθεί. Αναβίωσαν τη γλώσσα, αναβίωσαν το εθνικό συνέστημα. Και έχουν υπάρξει περίοδοι, παράδειγμα στην Κωνσταντινούπολη, που έχουν κάνει εμπάργκο οι Κούρδοι στα τουρκικά ιδιοκτησίας καταστήματα με πολύ μεγάλες συνέπειες. Και όπως θα σας θυμίσω κάτι, το έχω πει μερικές φορές, κάτι που μου είχε πει όταν γύριζα από τον Ναϊρόμπι το 1999 και συνάντησα το σύνδεσμο του ΕΑΜ Κουρδιστάν στις Βρυξέλλες για να τον ενημερώσω για το τι τραγικό συνέβαινε, και μου είπε την εξής φράση, θα σας την πω στα ελληνικά, όπως μου την είπε, όχι στα αγγλικά. Μου είπε ότι έχουμε, μου λέει, στο οπλοστάσιό μας ένα πυρηνικό όπλο. Του λέω, τι εννοείς? Και μου λέει, κουρδική ιντιφάντα. Να μην ξεχνάτε λοιπόν ποτέ ότι η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί σε πολύ δεινή θέση, γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει μία εξέγερση που θα είναι κυριολεκτικά απάκρου εισάκρων σε όλες τις μεγάλες μητροπόλεις. Αυτό φοβάται ο Ερντογάν φυσικά. Με την εξωτερική μετανάστευση έχουν δημιουργηθεί αυτές οι συμπαγείς, συνειδητοποιημένες πλήρως όμως εθνικά κουρδικές κοινότητες σε όλες τις πόλεις. Γιάννη, δεν έχουμε χρόνο, πάμε λίγο, μην παρατιάσουμε την κουβέντα. Μισό λεπτό. Ο Ερντογάν δεν έχει ξεχάσει το ότι η Τουρκία ήταν κάποτε αυτοκρατορία πριν 100 χρόνια μόλις. Δεν πέρασε πολύς καιρός. Και ο ίδιος φέρεται ως Σουλτάνος και μέσα του πολύ θα ήθελε να αναβιώσει ένα μέρος αυτής της αυτοκρατορίας, αν όχι σε γεωγραφικό επίπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο επιρροής και δυνατότητας να ελέγχει τους πληθυσμούς, τους μουσουλμανικούς απανταχού της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε τις απαιτήσεις του για τη Θράκη. Έφτασαν σε τέτοιο σημείο θρασίτιδας που ζητάει η Τουρκία να αλλάζει το ωράριο των ελληνικών σχολείων για να μπορούν να προσεύχονται, λέει, οι μουσουλμανόπαιδες. Ο Ερντογάν εκδίδει κάθε χρόνο ένα report ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη, στο οποίο είμαστε πρώτο τραπέζι πίστα, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης και εγώ, ως οι άνθρωποι οι οποίοι μάχονται την εισβολή του ακραίου Ισλάμ στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχει πολλά όπλα ο Ερντογάν, τα οποία χρησιμοποιεί σε καιρό ειρήνης. Ενδεχομένως να μην φτάσουμε ποτέ σε ένα θερμό επεισόδιο, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14,
και τις κεραίες μας τεντωμένες για να διαπιστώνουμε τι γίνεται κάτω από τα ραντάρ στη Θράκη, στο Κωσυφοπαίδιο, στην Ευρώπη, με το μακρύ χέρι του Ερντογάν, που είναι διάφορα ιδρύματα που προσπαθούν να επιβάλλουν το Ισλάμ στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά. Ο μεγαλύτερος έπαινος που έχω πάρει στη ζωή μου για την πολιτική μου δράση ήταν όταν το 12 ήμουν υποψήφιος βουλευτής στη Β' Πειραιά, βγήκε Χουριέτ με άρθρο, εχθρός του τουρκισμού, υποψήφιος στη Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, και από κάτω ακολουθούσε όλο μου το βιογραφικό, ότι ήμουν αρχηγόρος των Κούρδων, περασπιστής των Τσαλάν, ότι είχα φτιάξει το νομοσχέδιο για την αναγνώριση γενοκτονιών Αρμενίων. Οπότε θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο παράσημο, γιατί αν με επενούσαν, τότε πραγματικά θα ανησυχούσα. Θα δούμε τις εξελίξεις προς το παρόν. Είπαμε ο Ερντογάν στέλνει ερευνητικά πλοία στην περιοχή, στο Καστρόλογο εκεί, και προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Ερντογάν να προκαλεί, γιατί τα βρήκε σκούρα στην Αμερική. Θα δούμε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Γαλλία με τον Μακρόν τι συμφωνία θα κάνουν, γιατί προφανώς αύριο θα έχουμε νέα. Εμείς έχουμε 10 λεπτά, καθίσαμε το τελευταίο κεφάλαιο Γιάννη Μάλιο, για να δούμε αυτή τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων. Δημιουργία ξανά και νέα δεξιά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Δήμα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, κύριε Δήμα, για να συμπράξει δηλαδή για τις εκλογές με έναν πάντα, έτσι, με ένα ψηφοδέλτιο. Ναι, θα συμπράξουμε και στις εκλογές και όπως φαίνεται θα συμπράξουμε και σε πολλά άλλα και συμπράττουμε ήδη. Ξέρετε, με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, όσο γνωριζόμαστε, τώρα έχουμε γνωριστεί αρκετά, τόσο περισσότερο εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Εγώ απορώ γιατί δεν είχαμε συνεργαστεί νωρίτερα. Ή μάλλον την έχω την απάντηση, διότι και οι δύο είχαμε τσιμπήσει, το λέω ευθέως, τη λάσπη που πετούσε το σύστημα πότε στον ένα και πότε στον άλλον. Είχα αρνητική γνώμη για τον Φαΐλο και εκείνος για μένα, αλλά όταν συναντηθήκαμε σε ένα πάνελ, ας πούμε, τηλεοπτικό στην ΕΡΤ πριν από τις ευρωεκλογές τις τελευταίες, διαπίστωσα ότι δεν είχαμε τίποτα διαφορετικό σε αυτά που λέγαμε. Ήταν ένας άνθρωπος με ευρύτατες γνώσεις, με χιούμορ, με σαφές περιεχόμενο, δηλαδή δεν μασούσε τα λόγια του, τα έλεγε έξω από τα δόντια. Και όταν συζητήσαμε περισσότερο, διαπιστώσαμε ότι και σε θέματα άλλων τομέων της πολιτικής έχουμε ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή ο Φαΐλος είναι ένας πατριώτης με φιλελεύθερες ιδέες για την οικονομία και εγώ είμαι ένας φιλελεύθερος με πατριωτικές ιδέες για τη χώρα. Τόσο απλό. Γιάννη Μάλιο. Βλέπουμε εδώ όμως ένα ιδεολογικό συνεφήλμα με την άποψη, κύριε Τζίμερε, ότι... Να πάμε τον κύριο Κρανιώτη για να απαντήσει, Γιάννη. Ναι, και τον κύριο Κρανιώτη. Το συνεφήλμα που το βλέπετε. Συνεφάζεται τον νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα ή τον φιλελευθερισμό, όπως θέλετε να τον ονομάσετε, και ο... Ο κύριος Κρανιδιώτης εκφράζει μια μορφή εθνικισμού. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Εντάξει, δεν λέω ότι το λέτε κακόπιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν εννοείται εθνικισμό όπως το έλεγε ο Ιων Δραγούμης, η στράτευση κάθε εκμάδα στις δύναμές μου για να κάνω την πατρίδα μου καλύτερη, μπορεί και να είναι. Αν εννοείται εθνικισμό με την έννοια του ρατσιστικού νασιοναλισμού των κεντροευρωπαίων που πυθικίζουν και κάποιοι στην Ελλάδα που καμώνονται τους πατριώτες, όχι, δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Και ποιος σας είπε, αγαπητέ φίλε, ότι δεν μπορείς να είσαι πατριώτης και ταυτόχρονα να θέλεις ένα σύγχρονο κράτος, να θέλεις χαμηλό φορολογικό συντελεστή, σταθερό, να θέλεις ανάπτυξη. Μάλλον θα έλεγα ότι το να έχεις αυτούς τους παράγοντες οικονομικούς που δημιουργούν πλούτο και ισχύ για να μπορείς να έχεις και άμυνα, να έχεις και κύρος διπλωματικό, είναι πράγματα που είναι αλληλοαπαιτούμενα. Δηλαδή πρέπει να έχεις ισχυρή οικονομία για να μπορείς να είσαι ισχυρός πατριώτης και να μπορείς να υπερασπίσεις τη χώρα σου και να διεκδικείς ακόμα πράγματα τα οποία σου έχουν στερήσει, να διεκδικείς την εθνική σου ολοκλήρωση, δηλαδή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνισμού στην πόλη, στη Βόρειο Ήπειρο ή στην Κύπρο, η οποία είναι ακόμα κατεχόμενη. Επομένως, θα σας έλεγα ότι εγώ ήμουν ένας φιλελεύθερος, ο οποίος δεν μίλαγα πολύ για αυτά τα ζητήματα, γιατί έδινα μεγαλύτερο βάρος στα πράγματα που εγώ αγαπώ να ασχολούμαι περισσότερο. Και ο Θάνος είναι ένας πατριώτης που δεν μίλησε πολύ για αυτά τα ζητήματα και τη μίλησε και αυτός για τα οικονομικά και για μια σειρά από άλλα ζητήματα, τα οποία ορθά θεωρεί ότι είναι προαπαιτούμενα για την εθνική ισχύ στο σύνολό της. Επομένως, θα έλεγα ότι είμαστε αλληλοσυμπληρούμενοι. Αυτό το οποίο μας έφερε κοντά, για να απαντήσω και εγώ στο πρώτο ερώτημα, ήταν ότι διαπίστωσα και εγώ ότι λέγαμε τα. Δηλαδή, άνοιγα πολλές φορές στο Twitter, για παράδειγμα, και έβλεπα να έχει πει ο Θάνος λίγη ώρα πριν
Κάτι που εγώ έγραψα λίγη ώρα μετά χωρίς να το έχω δει, ή να έχει γίνει το αντίθετο, σχολιάζοντας κάποιο γεγονός. Ή να διαβάζω ένα άρθρο του και να αισθάνομαι ότι βάζει τη σκέψη μου σε τάξη και ότι εκφράζει με έναν ωραίο τρόπο κάτι που θα ήθελα και εγώ να πω για την οικονομία ή για την εισβολή, την Ισλαμική εισβολή και τον επικισμό, για την ανομία της αριστεράς, όπου και εκεί έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Λοιπόν, απόδειξη λοιπόν αυτού είναι ότι έχουμε μια συνεργασία τόσο αρμονική και με τόσο δημοκρατικό πλαίσιο, όπου δεν έχουμε διαφωνήσει μέχρι τώρα ούτε σε ένα χιλιοστό. Όχι γιατί κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά γιατί προσεγγίζουμε τα πράγματα με την ίδια κοινή λογική και την ίδια πατριωτική λογική. Οπότε, αν έχεις λίγο μυαλό και έχεις λίγη στοιχειοδοσία και καλή θέληση, καλή πρόθεση, σε νοιάζει το καλό των ανθρώπων και της χώρας που την αγαπάς, μοιραία καταλήγεις στις ίδιες λύσεις. Είχε πει πολύ σωστά ο Θάνος Θεσσαλονίκη στην κεντρική ομιλία που κάναμε, ότι εμείς δεν έχουμε πάρει τις θέσεις μας από κάποιον Μωυσή του φιλελευθερισμού ή του πατριωτισμού και ερχόμαστε στο λαό να τις διδάξουμε ως θρησκεία. Προσεγγίζουμε τα ζητήματα με κοινή λογική. Αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε να την προστατεύσουμε και να την κάνουμε καλύτερη. Γιατί αυτό είναι η ουσία της πολιτικής. Θα κάνει την πατρίδα σου καλύτερη και ισχυρότερη και οι πολίτες να ευημερούν. Και έτσι καταλήγουμε σε κοινές θέσεις και κοινά συμπεράσματα και έτσι θα πορευτούμε, δίνοντας κιόλας, το υπογραμμίζω πάντα αυτό, ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημοκρατικής συνεργασίας, το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα, όταν μέσα στα ίδια τους τα κόμματα βλέπετε να αλληλοϋπονομεύονται και κάθε διαφωνία να γίνεται αφορμή για να μαχαιρώσουν ένα στον άλλο ή να βγάλουν τα μάτια ένα στο άλλο. Κύριε Τζίμαρος, να υπογραμμίσω ότι επειδή χρησιμοποιούμε διάφορους όρους που έχουν δαιμονοποιηθεί στην Ελλάδα, ο φιλελευθερισμός δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Δηλαδή, δήθεν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φιλελεύθερη, στην πραγματικότητα είναι μια σοσιαλιστική, σοβιετικής αντίληψης, δηλαδή κεντρικού σχεδιασμού κυβέρνηση, η οποία κάνει διπλό κακό και οδηγεί τη χώρα σε συντριβή οικονομική και δαιμονοποιεί το μοναδικό σύστημα που έχει κάνει άλλα κράτη να προκόψουν, να ευημερήσουν. Και όταν λέω να ευημερήσουν, αυτό σημαίνει πλούτο και για τους πολίτες και για τα ίδια τα κράτη. Τα Σκόπια, για παράδειγμα, βρίσκονται στη θέση 17 του πίνακα του doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει να επενδύσει κάπου, θα του προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, τη Δανία, την Αγγλία, την Αμερική, και 17η επιλογή είναι τα Σκόπια. Η Ελλάδα, ξέρετε σε ποια θέση είναι? Στη θέση 79. Καλά, στη θέση 79. Η Σοβιετική Γεωργία, η πρώην Σοβιετική Γεωργία, βρίσκεται στη θέση 5. Δηλαδή, φιλελεύθερη αντίληψη στην οικονομία δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα. Τη χώρα τη διοικεί η σοβιετική έμπνευση, κρατική παρέμβαση παντού, η οποία στρεβλώνει τα πάντα. Ωραία. Αυτό διευκρινίζω, γιατί κάποιοι ακούγοντας φιλελευθερισμό θα σκεφτούν ότι είναι αυτοί που θέλουν οι άνθρωποι να πεινάνε. Καθόλου. Θέλουμε το κράτος να τραβήξει το μακρύ του χέρι από τις τσέπες μας, να μειώσει τη φορολογία, να δίνει λογαριασμό σε κάθε Έλληνα για το που πάει κάθε ευρώ που παίρνει από τον ιδρώτα και από το αίμα του φορολογούμενου, και επίσης να δοθεί ελευθερία στο επιχειρήν, ώστε ο καθένας να κάνει κουμάντο στη δουλειά του. Θέλει να τη μεγαλώσει, να τη μεγαλώσει. Θέλει να τη μικρύνει, να μπορεί να το κάνει αυτό, χωρίς να έρχεται το κράτος και να κάνει τον φιλάνθρωπο με τα λεφτά του άλλου. Μάλιστα. Δηλαδή, ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσουμε δύναμη, ξαναλέω, και οικονομική ευημερία είναι κάποιοι να κάνουν δουλειές. Δεν πέφτουν τα λεφτά αν διαδηλώνεις τον δρόμο με πανό και υψωμένες γροθιές. Τα λεφτά προέρχονται από τον ιδρώτα του σώματος και του πνεύματος. Και αυτόν τον ιδρώτα το πολιτικό σύστημα τον έχει δαιμονοποιήσει και τον κυνηγάει. Στην ουσία τον ποινικοποιεί. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό υποστηρίζουμε ο Φαΐλος Κρανιδιώτης και εγώ. Άρα, κύριε Πρόεδρε, προφανώς ότι ένα ψηφοδέλτιο σέμπραξε τα δύο κόμματα. Εγώ, κλείνοντας την κουβέντα μας, έχουμε 3 λεπτά. Θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, γιατί όλα δείχνουν ότι Μάρτιο θα πάει οι εκλογές ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία. Απλή αναλογική, επιμένει η Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, ότι θέλει ισχυρή κυβέρνηση. Πιστεύετε μετά τις εκλογές θα υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση ή θα έχουμε το μοντέλο της Γερμανίας? Αναγκαστικά πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα. Κανείς στη Βουλή θα έχετε ίσως στο μυαλό σας ενδεχόμενη συνεργασία? Ποιο κόμμα θα είναι στην εξουσία πλέον, η ΣΥΡΙΖΑ ή η Δημοκρατία? Να απαντήσω ο Φαΐλος. Θα σας πω το εξής, κοιτάξτε.
Το πότε θα γίνουν εκλογές το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, το σύστημα είναι Πρωθυπουργείο Κεντρικό. Νομίζω με το Θάνο συμφωνούμε. Εγώ είχα λίγο διαφορετική άποψη. Πίστευα ότι μπορεί να γινόταν νωρίτερα, αλλά δεν το βλέπω κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ήδη προετοιμαζόμαστε. Όποτε και αν είναι, εμείς θα είμαστε έτοιμοι με κοινά πλήρη ψηφοδέλτια για να διεκδικήσουμε τον ψήφο των πολιτών. Στο ζήτημα της συνεργασίας το οποίο ρωτήσατε, εμείς έχουμε πει ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε ανοχή σε μια κυβέρνηση ή να συνεργαστούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών, όμως αυτό μόνον με βάση μια πολιτική συμφωνία με συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή με ένα συγκεκριμένο μήνυμο κυβερνητικό πρόγραμμα. Το γερμανικό μοντέλο, θα λέγαμε. Αν παραβιαστεί, θα αποσύρουμε αυτή την ανοχή. Το γερμανικό μοντέλο, ναι. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ καμένοι να κάνουμε τους τροχονόμους να μας φερνάνε ανάμεσα από τα πόδια εκατοντάδες χιλιάδες ελαθρέοι μετανάστες και μουσουλμάνοι κυρίως. Δεν θα κάτσουμε ποτέ να παρατηρούμε ως θεατές υπογραφές συμφωνίων τύπου Πρεσπών ή που μπορεί να αφορούν την Κύπρο αύριο ή να ακολουθείτε μια πολιτική σοβιετική, όπως είπε ο Θάνος προηγουμένως, στην οικονομία με την συνεχιζόμενη υπερβολική φορολογία και με την εξοράιση της γραφειοκρατίας με το να την αντιψηφιοποιούμε αντί να την καταργούμε και να εξακολουθούμε να έχουμε φόρους επιφόρων και όταν τους μειώνουμε λίγο, όπως τον περίφημο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανακοίνωσαν 50% μείωση. Μα γιατί να υπάρχει φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου όταν είναι χρήματα που θέλουν να επενδυθούν, γιατί να φορολογείς τα χρήματα που είναι για επενδύσεις όταν θες θέσεις εργασίας. Εάν αυτά τα πράγματα τα συμφωνήσουμε συγκεκριμένα και να ξέρει ο λαός ότι εμείς δίνουμε ανοχή ή στήριξη για 5 συγκεκριμένα 15 θέματα, τότε θα ξέρει κιόλας ότι πραγματικά ψήφισε έναν αληθινό μοχλό πίεσης προς την ορθή κατεύθυνση του φιλελευθερισμού και του πατριωτισμού και ότι αν αυτά παραβιαστούν, εμείς θα αποσύρουμε στη στήριξή μας. Κύριε Τζίμα, τελευταίο σχόλιο, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, θα συμμετέχουμε με τον συνασπισμό δημιουργία. Είναι ευκαιρία στις επόμενες εκλογές που γίνονται με απλή αναλογική και κανένας δεν θα προκύψει αυτοδύναμος. Δηλαδή θα γίνουν για να γίνουν οι επόμενες με την ενισχυμένη αναλογική. Είναι ευκαιρία οι πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα της καρδιάς τους. Γιατί μέχρι τώρα ψηφίζαν με τον μπαμπούλα της χαμένης ψήφου. Να ψηφίσουν τον ένα να μην έρθει ο άλλος. Όχι. Στις επόμενες εκλογές πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα που τους εκφράζει. Και αυτό είναι η δημιουργία για όσους σκέφτονται φιλελεύθερα και πατριωτικά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρανιδιώτης, κύριε Τζίμερος. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε τα φέρα, θα ξαναπούμε. Είναι ο χρόνος λίγο περίεργος τώρα, μια εκπομπή που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ίσως για τα δικά μας θέματα. Θα τα ξαναπούμε, ίσως σε μια άλλη εκπομπή, για να μπορέσουμε να έχουμε ανάλογες αναλύσεις, γιατί έστω και δύο φυσικά άνθρωποι που έχουν γνώσεις και εμπειρία στην πολιτική. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Για να είσαι καλά.